Εμείς ως εμπόριο έχουμε ξεκινήσει πάνω από μια δεκαετία κρίσης. Ξεκινώντας λοιπόν από το 2009-10, λέγαμε ότι θα ξεμπλέξουμε. Μπλέξαμε με τον κορονοϊό. Άλλη μια διετία, 2,5 χρόνια, που ήταν καταστροφικά για τον κλάδο. Και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε τώρα το τελευταίο με την κατάσταση αυτή με την Ουκρανία, με τον πόλεμο. Αυτό ήρθε εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει, ξανά πάλι άρχισαν τα προβλήματα. Και τώρα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Σημειωτέων δε ότι τώρα έχουμε και εξαντληθεί, έτσι. Ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Σε αυτό λοιπόν που προστέθηκαν τώρα, προστέθηκε ενεργειακή κρίση. Όλοι μας τις δουλειές μας έχουμε επιβάρυνση σε όλα τα προϊόντα. Προσπαθούμε όσο γίνεται να τις απορροφήσουμε για να μην βγουν στην αγορά. Έχουμε επιβάρυνση από τη ΔΕΗ. Έχουμε επιβαρύνσει στα μεταφορικά, τα καύσιμα είναι στα ύψη, γενικώς είμαστε σε κατάσταση ασφυξίας. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ο κλάδος των εμπόρων είναι ο κλάδος που είναι μονίμως αδικημένος. Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου σε αυτή την τελευταία δεκαετία. Ό,τι έχουμε πάρει είναι ψίχουλα. Ψίχουλα και θέλουν αυτά τα ψίχουλα να μας τα ξαναπάρουν και πίσω. Εμείς λοιπόν έχουμε, οι βασικές αρχές μας είναι οπωσδήποτε να μην επιστραφεί η επιστρεπτέα προκαταβολή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν ασπιρίνη στον καρκινοπαθή. Δεν ήταν τίποτα. Όμως, πολλοί συνάδελφοι χρειάστηκαν αυτά τα χρήματα έστω και για να πάνε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι τους. Και αυτά τώρα με παρατάσεις ουσιαστικά μένουν, αλλά δεν είναι ακόμα επιστρεπτέα. Να ρυθμιστούν τα χρέη που έχουμε, που έχουν δημιουργηθεί εντός κρίσης, σε πολλές δόσεις. Πολλές δόσεις γιατί εμείς δεν είμαστε μπαταξίδες. Θέλουμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε όμως να πληρώσουμε. Να αποκτήσουμε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, όπου το τραπεζικό σύστημα για μας είμαστε απ' έξω. Τις τράπεζες τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 φορές. Δεν έχουμε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Για να έχεις πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα πρέπει να μην έχεις, ας πούμε, κάποια περίοδο, κάποια χρονιά τώρα από αυτές τις τελευταίες που να έχει ζημιά. Πώς να μην έχουμε ζημιά αφού είμαστε κλειστά? Δεν γίνεται αυτό. Να καταργηθούν επιτέλους οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις για τους εμπόρους είναι 2. Είναι Φεβρουάριο και Αύγουστο. Και είχαν σκοπό ότι δουλεύεις τη χρονιά σου, δουλεύεις τη σεζόν και ό,τι σου έχει μείνει το ρευστοποιείς δίνοντάς το στο κόστος για να αγοράσεις τα επόμενα προϊόντα. Έχοντας τώρα ενδιάμεσες εκπτώσεις, που όσο πάει και ξεχυλώνει αυτό το μέτρο, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις γίνονται Black Friday, η οποία γίνεται Black Week και θα γίνει και ούτω καθεξής. Οδηγούν τους εμπόρους να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι δύσκολο και είναι μονοπάτι των πολυεθνικών. Αυτοί και τους καταναλωτές σε ακριβή τιμή. Δεν μπορούν αυτά τα μεγάλα τραστ με τα τεράστια έξοδα να έχουν 60% εκπτώσεις 9 μήνες το χρόνο. Άρα τι κάνουν, βάζουν μία ακριβή τιμή, όπου στην ακριβή τιμή για να εντυπωσιάσουν κάνουν έκπτωση. Άρα ο καταναλωτής είναι και αυτός καμένος, γιατί έχει μία ακριβή τιμή. Εμείς τι λέμε, μία τιμή, χαμηλή τιμή για να είναι προσιτή στον κόσμο και 2 φορές το χρόνο ενδιάμεσες εκπτώσεις. Και είναι και ένα μέτρο που δεν κοστίζει στον προϋπολογισμό τίποτα, γιατί μας λένε ότι δεν αντέχει άλλο προϋπολογισμός, αυτό είναι τζάμπα. Να δοθούν επιδόματα ειδικού σκοπού, που δεν έχουμε εμείς οι εμπόροι, να ενεργοποιηθούν κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ που δεν έχουμε πάρει τίποτα
μέτρα που θα δώσουν μια ανάσα στον εμπορικό κόσμο. Έχουμε φτάσει σε σημείο το οποίο δεν πάει άλλο, στο απροχώρητο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο πρόεδρος, ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Γέρος, η κατάσταση που βιώνουμε δεν είναι τωρινή. Είναι τουλάχιστον 10-12 χρόνια. Καθώς τα προβλήματα δρούν σωρευτικά και τα χτυπήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ωστόσο, θεωρούμε ότι όλη αυτή η περίοδος προσφέρεται και για την άντληση συμπερασμάτων. Και παραδείγματος χάρη, ξεκινήσαμε με την οικονομική κρίση. Δεν υπήρχε πάντοτε κρίση. Την κρίση διαδέχεται η ανάπτυξη, την ανάπτυξη η κρίση και ούτω καθεξής. Ποιος από εμάς, από τους μικρούς, πολύ μικρούς, από τους μεσαίους εμπόρους, από τους μεσαίους επαγγελματοβιοτέχνες, ακόμα και αυτούς που έχουν κάποιο προσωπικό, έζησε αυτή την ανάπτυξη? Είτε κρίση λοιπόν έχουμε σε αυτό το σύστημα, είτε ανάπτυξη, εμείς την πληρώνουμε. Η ανάπτυξη είναι για το κεφάλαιο, είναι για τους μεγάλους στο χώρο μας, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για όλους αυτούς. Και αυτό το βλέπουμε τώρα με τραγικό τρόπο. Επίσης, πολλά ιδεολογήματα με τα οποία μας είχαν χορτάσει τόσα χρόνια καταραίουν παταγωδώς και με τραγικό τρόπο για εμάς. Τώρα πλέον δεν μπορεί να έχουμε καμία αυταπάτη ότι κάποιος από εμάς, εάν δουλέψει σκληρά, εάν είναι ξύπνιος και καπάτσος, εάν τον ευνοήσουν οι συγκυρίες, θα γίνει και αυτός μεγάλος. Δεν μπορούμε να γίνουμε μεγάλοι. Δεν μπορούμε να αντέξουμε τον ανταγωνισμό με τους μεγάλους στο χώρο μας. Και βλέπουμε και το εξής, ότι βασικό πρόβλημα είναι, μας λένε παραδείγματος χάρη για την ψυχολογία, να ανέβει η ψυχολογία του κόσμου. Μα η ψυχολογία δεν είναι κάτι που διαμορφώνεται αυθαίρετα. Όταν ο άλλος δεν έχει να ζήσει, δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, με τι ψυχολογία θα έρθει στο μαγαζί μου να ψωνίσει? Και εγώ ως έμπορος τι ψυχολογία να έχω? Δηλαδή, να κάθομαι στο μαγαζί και να χαζογελάω μόνος μου? Θα με πάρουν και χαζό? Ποια ψυχολογία? Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να ψωνίσει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθούνται όλα τα τελευταία χρόνια από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που υποστηρίζουν τον ευρωμονόδρομο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας το λέει καθαρά και εξάστερα και μέσα από τα ντοκουμέντα της, ότι είμαστε διαρθρωτικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Άρα, μεγάλο μέρος από εμάς πρέπει να κλείσουμε. Και όταν κλείσουμε, πού θα πάμε για δουλειά? Και αυτό είναι διαχρονική πολιτική, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας παράταξης, μόνο όπως είχαμε συνάντηση, ας πούμε, με μια βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μας έλεγε για τον νόμο Πισαρίδη και για την κακιά δεξιά. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν αυτή την πολιτική που τα αποτελέσματά της ζούμε με τραγικό τρόπο. Και κάτι άλλο, να εκφέρω και μια προσωπική μου άποψη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, σε συναντήσεις που είχαμε με δύο βουλευτές άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, για τους δικούς τους βέβαια λόγους μας λέγανε ότι σε πιέσεις που ασκούν και τα λοιπά τους απαντούν οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι υπουργοί και τα λοιπά, ότι αφού βλέπετε ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται, δεν κουνιέται φίλο και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή μας το λένε κατάματρα, αφού δεν ξεσηκωνόμαστε. Φυσικό είναι να γίνονται όλα αυτά, αφού τους ανεχόμαστε. Η ίδια η ζωή δείχνει ότι άμα δεν κλάψει το παιδί, δεν το βυζένει η μάνα. Επίσης, αυτό που βλέπουμε με καθαρό και με τραγικό τρόπο για μας είναι ότι και δεν θα αντέξουμε μεγάλο μέρος από εμάς τον ανταγωνισμό με τους μεγάλους, αλλά ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρα. Δεν χωράνε πια αυταπάτες με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Γιατί είναι όχι μόνο οι τροφοδότες των μαγαζιών μας, όχι μόνο οι οικογένειές μας, όχι μόνο οι φυσικοί μας σύμμαχοι, αλλά είναι αυτοί που πλήττονται από τις ίδιες πολιτικές που πληττόμεθα κι εμείς, και την κατάσταση την ξέρουμε όλοι πολύ καλά και τη βιώνουμε. Το θέμα είναι πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Και η προοπτική για μας είναι μόνο σε κοινή σύμπλευση και σε κοινούς αγώνες με όλους αυτούς. Μόνο έτσι. Πλέον
είναι καθαρό για μας. Ακόμα και οι ιδεολογήματα κάποτε μας λέγανε, είχα πάει σε σεμινάρια για εμπόρους και μας λέγανε η κρίση για τον καλό έμπορο είναι ευκαιρία. Αλήθεια είναι ευκαιρία. Για μένα δηλαδή τι ευκαιρία είναι? Ευκαιρία να κλείσω μία ώρα αρχίτερα το μαγαζί μου. Και εδώ πέρα, όταν λέμε για μικρές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει μικρές επιχειρήσεις αυτές που έχουν 250 άτομα. Εμείς είμαστε όχι απλώς μικρές επιχειρήσεις, είμαστε οικοτεχνίες. Είμαστε ένα μαγαζί που αυτό που ασχολούμε. Που και όλοι οι συνάδελφοι εδώ από το ΔΣ μηδενός εξαιρουμένου το γνωρίζουν, γιατί είναι και άνθρωποι που ο καθένας, όχι μόνο είναι στην αγορά, δουλεύει και για 2-3 ανθρώπους ο καθένας για να τα βγάλει πέρα. Και έχουμε από ένα μαγαζί που βοηθάει η μάνα, ο πατέρας, το παιδί, η γυναίκα, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, ένα μαγαζάκι απάν κατά παν 4 άτομα για να βγει ένα μεροκάματο και με το ζόρι. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και πλέον πρέπει να κινητοποιηθούμε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Εκπροσωπώ την νεοσύσταση Ομοσπονδία Επαγγελματιοφοιτητών Λιβαδιάς, που αποτελείται βασικά από τεχνικά επαγγέλματα. Ιδρυθήκαμε το 2019-20. Η κρίση βέβαια μας έφερε πίσω σε όλα, και στην οργάνωσή μας και στην προβολή μας και στις δραστηριότητές μας. Για να το διευκρινίσω, είμαστε ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, αρτοποιοί, ψυκτικοί, αλουμινοκατασκευαστές κλπ. Επισκευαστές αυτοκινήτων και έτσι. Και οι έμποροι του εργομενού έχουν ενταχθεί στην Ομοσπονδία μας. Βασικό μας στόχος και είναι να καταγράψουμε τα προβλήματα όλων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διαφορετική αντιμετώπιση από διαφόρους κλάδους, λόγω ότι είμαστε αρκετοί και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συμμετοχή, και προσπαθούμε να βρούμε μια συμπόρευση στο να λύσουμε όλα τα προβλήματα, να λύσουμε όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα και βασικά να υπάρξει μια ηρεμία και μια συνοχή στον χώρο των εμπόρων, των επαγγελματιών τεχνών. Τα περισσότερα στο γενικό πλαίσιο μου κάλυψε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Εγώ θέλω να μας βοηθήσετε στο ενένια της κρίσης. Της κρίσης που λένε τώρα ότι υπάρχει έλλειψη προϊόντων, έλλειψη πρώτων υλών, υπάρχει θέμα τροφοδοσίας επιχειρήσεων και οι ανατιμήσεις που μας έχουν λιανίσει, μας έχουν τσακίσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα προγραμματισμό και δεν μπορούμε να έχουμε μια αντιμετώπιση ούτε προς τον πελάτη μας ούτε προς το προσωπικό μας. Πιστεύω ότι λόγω ότι είμαστε και μέλη της ΓΕΣΕΒΕ επισήμως, είμαστε αναγνωρισμένοι ομοσπονδία και στη ΓΕΣΕΒΕ, ότι η πρόταση του Προέδρου, του κ. Καπαθάστου, να γίνει εκβαθέων ανάλυση στο πώς φτάσαμε εδώ. Και τα μέτρα αυτά που πήραν, τα πήραν εκ των υστέρων, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ανεποτελεσματικά και δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στο να λυθεί το πρόβλημα. Στους χώρους όλων των πρώτων υλών πιστεύουμε ότι υπάρχει κρυφές αποθήκες, κρυφά βιβλία, κρυφές καταστάσεις. Δημιουργήθηκε επίτηδες το πρόβλημα, είτε επιστηστικό, είτε πρόβλημα ανταλλακτικών, είτε πρόβλημα διαφόρων προϊόντων στην οικοδομή παντού, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ισχυροκερδίσουν ορισμένοι κύκλοι. Οι προτάσεις από το Υπουργείο Εμπορίου και Υπουργείο Ανάπτυξης είναι προτάσεις στο κοινό. Νομίζω ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν σε μια κατεύθυνση να βρούμε τη λύση, να λυθεί το θέμα. Εμείς προσπαθούμε και σαν επαγγελματιοτέχνες και σαν αρτοποιοί, εγώ προσωπικά, σαν ο κλάδος μας, να βρούμε λύση αυτή τη στιγμή, αλλά οι λύσεις είναι δεδομένος ότι τα μονοπόλια και οι λίγοι αυτή τη στιγμή κρατάνε όλο το νήμα της οικονομίας μας. Για τον κλάδο των αρτοποιών θέλω να πω ότι είμαστε στην αιχμή του δόρατος. Εκτός τα ενεργειακά έχουμε σοβαρό πρόβλημα τροφοδοσίας αλεύρων. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον, και ήταν αδύνατον μέσα σε 30 μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος να υπάρχουν ελλείψεις, αν είναι δυνατόν. Άρα είναι σίγουρο ότι κάποιες τα αποθήκες είναι γεμάτες, κάποιοι κρατάνε την πρώτη ύλη και προσπαθούν να σχολοκυρδίσουν. Είναι κοινός μαυραγωρίτης όπως λέγαμε παλιά. Η αντίδρασή μας ήταν να οργανωθούμε σε μικρές όσο μπορούμε ομάδες,
να μπορέσουμε να πιέσουμε ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά και να έχουμε μια στοιχειώδη τροφοδοσία στα καταστήματα. Η κατάσταση σε εμάς στον κλάδο των αρτοπιών είναι να βρούμε αλεύρι. Σε τι τιμή θα το βρούμε δεν το κουβεντιάζουμε. Να βρούμε αλεύρι, να έχουμε πλήρη ανταπόκριση σε αυτό που ξοδεύουμε και αυτά που... Όσον αφορά, θέλω να σας πω κάτι για τα περί προστήμων που λέει το Υπουργείο. Εδώ στη Λιβαδιά το 18 κάναμε μια κίνηση σαν αρτοποιή και καταφέραμε και με την περιφέρεια, το τμήμα εμπορίου και το τμήμα υγιεινής περιφέρειας, κερδίσαμε ένα πρόστιμο αξίας 50.500 ευρώ από το Lidl. Έγινε έλεγχος, βρέθηκαν αρκετές παρανομίες, 50 παρανομίες, γιατί είναι 50 επί 1000, 50.000. Και από το 18 εκκρεμεί αυτή η υπόθεση στο Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει στο να επιβοληθεί το πρόστιμο και να πληρωθεί. Θέλω να σας πω και τα μεγαλεπίβολα σχέδια του κ. Γεωργιάδη για τα πρόστιμα. Πιστεύω ότι αυτά δεν γίνονται. Δεν πρόκειται ποτέ να βάλουν σε πολυεθνικές και σε τέτοια μεγαλοκαταστήματα τέτοιου είδους πρόστιμα, γιατί από αυτούς εξαρτώνται και από αυτούς θα εξαρτώνται για πάντα. Ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή και λίγο περί κινητοποιήσεων που είπε ο φίλος μας, ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Μπούκιος. Η αγορά είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή στο να λέμε ότι μπορούμε να κλείσουμε τα μαγαζιά εύκολα ή να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις τέτοιας μορφής ώστε να πείσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο να πιστούμε εμείς οι συνδικαλιστές, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει οι 5-6 άνθρωποι. Η αγορά έχει πολλά... που είναι πολλά καταστήματα με πολλά διαφορετικά προβλήματα. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να πει στον κόσμο. Εγώ πιστεύω η πίεση είναι στο να προσπαθήσουμε να κλείσουμε την εφορία, να κλείσουμε τη ΔΕΗ, να κλείσουμε τράπεζες, δηλαδή να κλείσουμε αυτούς και όχι εμάς. Εγώ αυτή τη λογική έχω περί κινητοποιήσεων. Το να κλείσει η αγορά δεν είναι κάτι εύκολο και δεν είναι και κάτι που μπορεί να το επιτύχουμε. Ούτε να κλείνουμε κομμάτια-κομμάτια. Κλείνουν 5 τώρα, 5 αύριο και 5 μεθαύριο. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι ολική, αν κάνουμε μια παραλλακτική και κινητοποίηση όλοι μαζί, ναι, ή να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτούς. Αυτούς δηλαδή που μας εισπράττουν, αυτούς που περιμένουν από εμάς και όχι εμάς. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ που μας δεχθήκατε. Να είστε καλά. Εγώ απλώς σαν επειδή εκπροσωπώ και το Σωματείο Ιδραυλικών, τα προβλήματά μας είναι η μαύρη εργασία, η οποία δουλεύουν όλοι χωρίς άδειες και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, έτσι, το οποίο και τις τιμές ρίχνουν και εμείς δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Γιατί πιο πολλοί κιόλας δουλεύουν κι αλλού, έχουν την ασφάλειά τους, έχουν το μισθό τους και μπαίνουν μέσα και αυτό δεν μας διασφαλίζει κάποιος, δηλαδή ούτε ας πούμε το ανάπτυξης να μπορεί να το σταματήσει, ούτε η αστυνομία, ούτε κανένας. Όπου έχουν πάει, όποια πόρτα έχουν χτυπήσει, ένα παράδειγμα είναι δηλαδή, ας πούμε, στο ανάπτυξη. Για να κάνει έναν έλεγχο, πρώτον αρχινάει αποτρεπτικό, είναι το παράβολο των 100 ευρώ, του 100 ευρώ, και από εκεί και πέρα λέει θέλει μια εβδομάδα να στήσει την επιτροπή. Μέσα σε μια εβδομάδα έχει τελειώσει. Δεν έχουμε τώρα και τις οικοδομές που είχαν παλιά. Έτσι. Την έχει τελειώσει άλλο, έχει φύγει. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα σε εμάς. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων του Αιγαίου. Τόσο το δευτεροβάθμιο όργανο όσο και το τριτοβάθμιο, ενώ ήρθαν τα πάνω κάτω αυτά τα τελευταία 12 χρόνια, οι πληγές αλλεπάλληλες, πόλεμος τώρα, μιλάμε, ζει σε ένα πολύ ωραίο ροζ συννεφάκι. Εδώ όμως εμείς έχουμε θετικά και πολύ θετικά δείγματα. Δηλαδή, όταν πήραμε απόφαση για κινητοποίηση ο Εμπορικός Σύλλογος σε ένα βράδυ, την άλλη μέρα πραγματικά ήταν η καθολική κινητοποίηση. Δηλαδή, κλείσανε τα μαγαζιά όλης της πόλης. Κάτω από την πίεση του Εμπορικού Συλλόγου κλείσανε και κάποιες αλυσίδες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μία κοροϊδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι δεν μας αφήνουν οι δανειστές. Τούτοι εδώ λένε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο κόσμος λέει ότι εντάξει, γιατί δεν καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, ο κόσμος καταλαβαίνει, βλέπει και θέλει να κινητοποιηθεί. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αγωνιστικές διαθέσεις. Τα διοικητικά συμβούλια, οι ομοσπονδίες κλπ. Που είναι πίσω από αυτές τις αγωνιστικές διαθέσεις, απλά προσπεραστούν.
Εμείς δηλαδή τώρα εδώ σαν εμπορικός σύλλογος και συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε το εργατικό κέντρο και πραγματικά ήταν αρκετοί έμποροι και συμμετείχαμε στην απεργία που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος τώρα θέλει λύσεις. Έχει πακέτο μέτρων και θέλει λύσεις. Και αυτές τις λύσεις πρέπει εμείς να παλέψουμε να του τις δώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έρθουν από μόνες τους. Το θέμα του εμπορίου στη Βουλή ίσως να περνάει στα ψηλά γράμματα. Δίνονται μάχες για πράγματα τα οποία είναι ανούσια ή κατευθύνουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εκεί που θέλει η κυβέρνηση να την κατευθύνει, αλλά κανένας μα κανένας δεν στέκεται στα πραγματικά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει ο έμπορος. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι εμείς βοηθήσαμε τους εμπόρους, κάποιος πρέπει να βρεθεί εκεί και να του πει: κύριο Γεωργιάδη, έχετε στοιχεία? Έχετε πάει ποτέ στην τράπεζα ή σας έχουν φέρει στοιχεία από το Υπουργείο σας? Ποια είναι τα δάνεια τα οποία δώσαν στους μικρούς εμπόρους και στις μικρές επιχειρήσεις? Έχετε δει, κύριε Γεωργιάδη, πώς αντιμετωπίζεται ο έμπορος από την εφορία ή από το κάθε θέμα που αντιμετωπίζει? Είδε με τις 120 δόσεις με την τρομοκρατία, έχασες μία δόση, δεν πλήρωσες τα τρέχοντα, είσαι έξω. Άρα επανέρχονται οι τόκοι, επανέρχονται όλα αυτά και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς, τρεμάμενοι κάθε μήνα πώς θα συμπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Θέλω λοιπόν να τονίσω και σε εσάς, όπως τόνισα και στους προηγούμενους συνομιλητές που έχουν έρθει στον Εμπορικό Σύλλογο, ότι πρέπει να γίνεται μια έντονη διαμάχη μέσα στη Βουλή για το θέμα της καθημερινότητας των εμπόρων. Οι 375.000 μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι στο όριο της επιβίωσης. Με τα 10 χρόνια κρίσης, με τα capital control και με την κατάσταση που έχει έρθει τώρα, η οποία είναι εξοντοτική, η ακρίβεια και ο κορονοϊός με 5 μήνες κλειστά μαγαζιά έφερε τον έμπορο σε εξοντοτική κατάσταση. Δεν πρέπει να περνάει σε χαμηλά επίπεδα και να είμαστε συνέχεια. Είπε ο Γεωργιάδης πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Γεωργιάδη, όπως μας είπε η βουλευτής του νομού του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, ότι ο Σταϊκούρας λέει θα πάμε μαζί στη Λιβαδιά να περάσουμε από τον πεζόδρομο για να δεις πόσο εύκολη είναι η έμπορη της Λιβαδιάς, πόσο ευχαριστημένη είναι. Πιστεύω ότι το ΚΚΕ ήταν ανέκαθεν μαχητικό και στην πρώτη γραμμή. Θα πρέπει να εντάξει λοιπόν και στην πολιτική μέσα στο τέτοιο και το εμπόριο και το μικρό επαγγελματία ο οποίος βρίσκεται στα όρια της κατάστασης. Και να δώσει λοιπόν και στίγμα ότι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και εμείς θα σταθούμε πλάι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να συμπληρώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια και όσο είμαστε και τώρα και στον κορονοϊό, όσο ήμασταν στον κορονοϊό ήταν ακόμα πιο έντονο, η εκάστοτε κυβέρνηση ενδιαφερόταν και χτύπαγε τα όργανα ανάλογα με τις συνθήκες που ήθελε να διαμορφώσει τον τουρισμό. Όλα γινόντουσαν για τον τουρισμό. Βγάζαμε τις μάσκες για τον τουρισμό. Σταμάταγαν τα πρόστιμα για τον τουρισμό. Όλα αυτά τα χρόνια για τους εμπόρους, τους εργαζόμενους, τίποτα. Εμείς είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο, όλοι. Ό,τι επιδοτήσεις, ό,τι προγράμματα, ό,τι χρηματοδοτήσεις, οι τράπεζες δουλεύουν για τον τουρισμό. Κομμάτι δεν έχει πάει ποτέ στο εμπόριο. Και ακόμα και τώρα το εμπόριο το έχουν ξεχασμένο, άπαντες.